Σήμερα εδώ διοργανώνουμε τη γιορτή της Λαμπάδας. Μια πολύ μεγάλη γιορτή αγάπης και αλληλεγγύης. Τα παιδάκια θα πάρουν όλα δώρο. Θα πάρουν τις λαμπάδες τους, σοκολατένια, αυγά, πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολλά παιχνίδια, δώρα, τα απαραίτητα για το σπίτι, για την Πασχαλινή γιορτή και ό,τι καλύτερο μπορούμε να προσφέρουμε. Αλλά να ξέρετε ότι αυτός ο χώρος που ετοιμάστηκε πάρα πολύ μεράκι φιλοξενεί καθημερινά πάνω από 600 οικογένειες που μπορούν να πάρουν φάρμακα, ρούχα, τρόφιμα, εκπαίδευση και έχουμε και 250 κλίνες εδώ και στον Πειραιά, σύγχρονες κλίνες και είμαστε η πρώτη δύναμη σε φιλοξενία Ελλήνων αστέγων. Έχουμε σήμερα την αντίστοιχη γιορτή της Λαμπάδας στο Πειραιά και βέβαια την Κυριακή του Πάσχα εδώ γίνεται ελληνικό παραδοσιακό γλέντι με αρνιά κτλ. Καλημέρα σε όλους και όλες που σήμερα μαζεύτηκαν εδώ σε ένα πραγματικά γιορτινό κλίμα, δουλειά της UNESCO Πειραιά. Να σας ευχαριστήσουμε για αυτό που κάνετε και βεβαίως να ευχηθούμε καλές γιορτές και καλό Πάσχα. Εξαιρετικά πράγματα, πράγματα που έχουν σχέση με την αλληλεγγύη αλλά και με τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, με τα δώρα τους, τα παραμύθια τους, τις ερωτήσεις, τις ανταποκρίσεις, μια ζωντανή γιορτή. Σημαντικό για όλους εμάς και για τις περιοχές μας. Εύχομαι αυτές οι μέρες να γεμίσουν αγάπη όλα τα σπίτια και η Ανάσταση να είναι και συμβολική Ανάσταση για να έρθει μια καλύτερη μέρα και στην κοινωνία μας. Είδα ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά είναι πονεμένοι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους, αλλά τους είδα εδώ πέρα μέσα να είναι χαρούμενοι και πραγματικά μέσα σε αυτόν τον χώρο να μπορούμε να τους δίνουμε ένα χαμόγελο, τόσο οι αθλητές όσο και εγώ. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ είναι να τα κάνουμε να έρθουν πιο κοντά μας, να έρθουν και όπως τα προσκαλέσαμε κιόλας, να έρθουν και στις δικές μας ακαδημίες, γιατί όχι, και να αθληθούν ή να έρθουν και να δουν έναν αγώνα. Είναι βέβαια το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Εδώ πέρα και σε μια τέτοια δομή δίνεται μια βοήθεια καθημερινή και αυτό είναι που πρέπει να τονίσουμε, και αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια καθημερινή ανάγκη και δυστυχώς εν έτη 2019 βλέπουμε να αυξάνονται αυτοί οι άνθρωποι. Σε κάθε περίπτωση όμως η πολιτική μου ενασχόληση με τα κοινά δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα από την προσωπική μου επιλογή να ασχολούμαι με τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και τους ανθρώπους που έχουν και ειδικές ανάγκες, γιατί αυτές τις μέρες βλέπουμε να μην αντιμετωπίζονται ίσα και ισότιμα με όλους τους ανθρώπους. Και εύχομαι πραγματικά, όπως είπα και πριν, του χρόνου να είναι πολύ λιγότεροι εδώ, όχι επειδή δεν μπορούμε να τους καλύψουμε στην UNESCO, αλλά επειδή ο κόσμος δεν θα έχει ανάγκη. Από όλη την οικογένεια του Ολυμπιακού σας εύχομαι χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση.